Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από Υπουργός Άμυνας και να αποσύρει τους ανεξάρτητους Έλληνες από την κυβέρνηση εξαιτίας της συμφωνίας των Πρεσπών, διατύπωσε από τη Λάρισα ο Πάνος Καμένος. Δήλωσε ότι θα προβεί σε αυτό αν η συμφωνία φτάσει στη Βουλή, τονίζοντας μάλιστα ότι το ζήτημα του Σκοπιανού άνοιξε πολύ πιο νωρίς από ό,τι είχε σχεδιαστεί όταν συμφώνησε για τη συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δεδομένο ότι αν νομιγέννητο αυτή η συμφωνία φτάσει στη Βουλή, εγώ δεν θα συνεχίσω να είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας και ούτε οι ανεξάρτητοι θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος του κυβερνητικού συνεδρίου. Απευθυνόμενος όμως σε στρατιωτικούς, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι θα παραιτηθεί εάν η συμφωνία ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων, κάτι που τοποθετείται χρονικά στα μέσα Ιανουαρίου. Εάν συνεχίσει και ψηφιστεί η συνθήκη των Πρεσπών από τη μεριά της πρώην Δημοκρατικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, εγώ θα παραιτηθώ από το Κοινοβούλιο της Άμυνας, αναλαμβάνοντας και όλο το βάρος αυτής της ευθύνης. Θα αποσυρθώ από την κυβέρνηση. Στα Σκόπια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μίλε Μποζνιακόφσκι τόνισε την πλήρη δέσμευση της κυβέρνησης ΖΑΕΒ στη συμφωνία για το ονοματολογικό. Σεβόμαστε πλήρως και εφαρμόζουμε τις διατάξεις που περιγράφονται στη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν υπάρχει τίποτα εκτός αυτής. Εισπράττουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά, δηλαδή την κυβέρνηση της Αθήνας. Χθες δήλωσαν δημοσίως ότι υπάρχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο στην Αθήνα που θα επικυρώσει τη συμφωνία. Η συμφωνία θα επικυρωθεί πρώτα στη Μακεδονία, μετά στο Κοινοβούλιο στην Αθήνα και την ίδια στιγμή η Μακεδονία θα γίνει μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.